Η ιχνηλάτιση των επαφών νέων κρουσμάτων κορονοϊού σε Έλληνες και ξένους τουρίστες που επιστρέφουν από διακοπές σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ήταν το στοιχείο που σήμανε συναγερμό στον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς στην κοινότητα, παρά το γεγονός ότι χθες σε τοπικό επίπεδο αναφέρθηκαν μόνο 2 κρούσματα. Πρέπει να κοιτάμε τα ενεργά κρούσματα που είναι για τις τελευταίες μέρες που αυτή τη στιγμή είναι αυξημένα στο νησί. Είναι οι ιχνηλατήσεις οι οποίες γίνονται, οι οποίες βγάζουν ένα αρκετά αυξημένο αριθμό στο νησί. Δεν είναι περιορισμένο, άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι πληροφορίες που λαμβάνουμε από το εξωτερικό και από άλλες περιοχές της Ελλάδας για μετακινήσεις που πριν είχαν τουρίστες, είχαν κάνει διακοπές στην Κρήτη και στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Απαντώντας σε ερώτηση της Κρήτη TV, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ που έφτασε εσπευσμένα στην Κρήτη, επικεφαλής πολυμελούς κλιμακίου, επιβεβαίωσε ότι έχουν φτάσει αρκετές αναφορές από ευρωπαϊκές χώρες για κρούσματα που διαπιστώνονται με την επιστροφή τουριστών που είχαν κινηθεί σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Ανάλογη είναι η εικόνα και για Έλληνες που επιστρέφουν στην Αθήνα και άλλες περιοχές της χώρας και οι οποίοι βρίσκονται θετικοί στον ιό. Άρα όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός δυναμικός, επιδημιολογικός, ο οποίος όταν δούμε ότι το φορτίο μιας περιοχής με όλα αυτά τα δεδομένα που λέω δεν είναι μόνο τα χθεσινά, πρέπει να κοιτάμε τα τελευταία κρούσματα, τα ενεργά κρούσματα, τις στενές επαφές που βγαίνουν από τις ιχνηλατήσεις, άρα τη γεωγραφική διασπορά που έχουν και εξαρτάται και πού είναι, όλα αυτά μαζί και με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από το εξωτερικό, παίρνουμε την απόφαση. Πρώτο σταθμό των επαφών του κυρίου Ακουμανέα ήταν το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης, όπου συζητήθηκε εκτενώς η ανάγκη ευλαβικής στήρησης περιοριστικών μέτρων με ιδιαίτερη έμφαση στην ασπίδα προστασίας που πρέπει να ενισχυθεί γύρω από τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και τις δομές κοινωνικής προστασίας, έτσι ώστε να αποφευχθούν τραγικές επιπτώσεις όπως η θάνατη στο γυροκομείο στο Ασβεστοχώρι. Είναι στο πρόγραμμα να γίνουν έλεγχοι, γιατί είναι μια. Οι γονάς αυτές είναι μια προτεραιότητα για να μην έχουν κρούσματα και να μην γίνει ό,τι έγινε στην υπόλοιπο κόσμο. Μιλήσαμε για τη συνεργασία με τις μονάδες, τις κινητές μονάδες και πού μπορούν να κάνουν τα δείγματα. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής έχουν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως διαβεβαίωσε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Βαμβακάς. Στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14 μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Δεν υπάρχει κανένα κρούσμα ούτε στο Ηράκλειο ούτε στην υπόλοιπη Κρήτη μέχρι σήμερα. Όλα τα στοιχεία για τον αριθμό των ασθενών που έχουν νοσηλευτεί, τα ενεργά κρούσματα και τη διαχείρισή τους εξετάστηκαν στη διάρκεια πολύωρης σύσκεψης στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Επιδημιολογικό φορτίο σημαίνει επιδημιολογικό φορτίο. Σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην κοινότητα, οι οποίοι διασπείρουν, οι οποίοι ανεξάρτητα από το αν είναι τεράστιος ή μέτριος ο αριθμός, έχουμε κάποια κριτήρια και για τους αριθμούς, μπορούν να δημιουργήσουν εν δυνάμει μια εστία ή πολλές εστίες υπερμετάδοσης. Αυτό θέλουμε να το σταματήσουμε. Από τα 11 άτομα τα οποία νοσηλεύονται σήμερα, 5 βρίσκονται στο Παγνί, 2 στο Βενιζέλιο και 4 στα Χανιά, εκ των οποίων το 4ο είναι η εισαγωγή που έγινε σήμερα το πρωί. Τα στελέχη της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, των υπηρεσιών του ΕΟΔΗ στο νησί και οι επικεφαλείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων διαβεβαίωσαν ότι εφόσον χρειαστεί υπάρχει δυνατότητα άμεσου διπλασιασμού των κλινών και των μονάδων εντατικής θεραπείας COVID. Μάσκα, αποστάσεις και κανόνες υγιεινής είναι το τρίπτυχο των μέτρων, ώστε οι περιορισμοί που ισχύουν από τα ξημερώματα να αρθούν στις 15 Σεπτεμβρίου. Υπήρξε λίγο επιβαρημένο επιδημιολογικό φορτίο, πρέπει να μην εφησυχάζουμε. Και το βασικότερο μέτρο που μπορούμε να πάρουμε όλοι μας είναι να φοράμε διαρκώς τη μάσκα, όπου και να πάμε. Και να τηρούμε ευλαβικά τις οδηγίες που έχει δώσει ο ΔΥ, οι οποίες είναι γνωστές. Μάσκες και τα άλλα δύο στοιχεία του σλόγγαν είναι αποστάσεις και χέρια. Είναι τα μόνα όπλα που έχουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε όσο γίνεται πιο πολύ. Στη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ότι οι κινητές μονάδες υγείας θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο, καθώς έχουν προσφέρει σημαντικά στη διενέργεια των τεστ αλλά και της διαδικασίας ιχνηλάτησης.